θα αναφερθούμε στην Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, δηλαδή την επαφή σχολείων του Ηρακλείου, της Κρήτης γενικότερα, με το θέατρο, με τον κινηματογράφο, με τις τέχνες και τον πολιτισμό. Αφορμή η Παγκόσμια Ημέρα και ο εορτασμός και θα αναφερθούμε σε ποιο σχολικό συγκρότημα. Στο 28ο και 57ο Δημοτικό Σχολείο. Ακριβώς. Τα οποία τα παιδιά εκεί γιόρτασαν με το δικό τους τρόπο την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου. Πραγματοποίησαν λοιπόν θεατρικές δράσεις σε όλες τις τάξεις της πρώτης Δημοτικού και βλέπουμε και τα παιδιά ανταποκρίθηκαν πολύ όμορφα στο κάλεσμα των καθηγητριών. Είναι αυτή η εξωστρέφεια που πρέπει να καταγράφεται, Εύη, το γνωρίζει πολύ καλά, από τους εκπαιδευτικούς δασκάλους και καθηγητές, προκειμένου βέβαια δραστηριότητες να μην μένουν σε ένα στενό πλαίσιο και στα όρια ενός σχολικού συγκροτήματος, αλλά μέσα από δραστηριότητες να φέρουμε και εξωσχολικούς, αναφέρουμε σε επαγγελματίες βέβαια, προκειμένου να έρχονται σε επαφή τα παιδιά στη συγκεκριμένη περίπτωση με το θέατρο. Και διαπιστώνουμε ότι η εκπαίδευση και η παιδεία δεν είναι μόνο στα βιβλία, αλλά είναι και σε τέτοιες όμορφες δραστηριότητες που τα παιδιά συνδυάζουν όλες τις αισθήσεις και όλο τους έτσι τη σκέψη και ό,τι μπορούν να φανταστούν για να καταφέρουν αυτό που τους ζητείτε και νομίζω ότι έχουν πάει περίφημα. Πάμε στην κυρία Φωτεινή Ρουσίδου, θεατρολόγο εκπαιδευτικό, να τη συναντήσουμε να μας πει περισσότερα. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα να μπορέσουμε να μιλήσουμε για ένα θέμα τόσο σημαντικό στην εκπαίδευση, όπως είναι το θέατρο στην εκπαίδευση. Με αφορμή λοιπόν την μέρα στις 27 Νοέμβρη που γιορτάζουμε κάθε χρόνο η εκπαιδευτική κοινότητα την ημέρα θεάτρου στην εκπαίδευση, αποφασίσαμε με την συνάδελφο Μαριγιάννα Κουγεντή να κάνουμε μία δράση στις πρώτες τάξεις των σχολείων μας, του 28ου και του 27ου. Οι διευθύντριές μας λοιπόν, που τις ευχαριστούμε θερμά, η κυρία Καϊόπη Φακίνου και η κυρία Ρένα Ζαχαρδιδάκη, αποδεχτήκαν αυτή την πρόσκληση, μας καλέσανε και κάναμε πάρα πολύ ωραίες δράσεις με τα παιδιά της πρώτης τάξης, τα οποία έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη για εξωτερήκευση των συναισθημάτων τους, για επικοινωνία μεταξύ τους και όλα αυτά που προσφέρει η θεατρική αγωγή στα σχολεία. Πόσο σημαντική είναι αυτή η επαφή ενός μαθητή σε αυτές τις ηλικίες με το θέατρο, με την τέχνη, κατ' επέκταση με τον πολιτισμό? Διαμορφώνεται κατά κάποιο τρόπο και η προσωπικότητά του για τα επόμενα χρόνια? Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το θέατρο χρειάζεται, αν θέλετε τη γνώμη μου, ως εκπαιδευτικός τα τελευταία 17 χρόνια στα δημοτικά σχολεία, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το θέατρο χρειάζεται σε όλες τις βαθμίδες, από τον νηπιαγωγείο, θα έλεγα, από πιο μικρή ηλικία, μέχρι και το λύκειο. Δυστυχώς υπάρχει αυτή τη στιγμή μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και δυστυχώς μόνο μέχρι την Τετάρτη Δημοτικού. Διαμορφώνεται ο χαρακτήρας και το παιδί, ο μελλοντικός ενήλικας, μαθαίνει και εκφράζει τα συναισθήματά του, μπορεί και επικοινωνεί με τον διπλανό του, με τον συμμαθητή του και μπορεί να αναπτύξει τη φαντασία του, την νοημοσύνη, τη συναισθηματική και να δημιουργήσει μέσα στο χώρο το σχολικό. Σταματάει να μαθαίνει μόνο τα μαθήματα που έχει να διαβάσει, να προετοιμάσει και νιώθει το παιδί ότι δημιουργεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Παναγιωτόπουλο, για τα παιδιά σας. Όσο μας μιλάτε, βλέπουμε και σχετικές φωτογραφίες από την θεατρική αυτή δράση και ήθελα να ρωτήσω, υπήρχε κάποια συγκεκριμένη θεματολογία? Ποιο ήταν ακριβώς το αντικείμενο του θεατρικού? Αποφασίσαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη δράση αυτή, γιατί είπαμε ότι θα έχει και συνέχεια, γιατί πήγε πάρα πολύ καλά. Αποφασίσαμε το θέμα μας να είναι η γνωριμία των τεσσάρων τάξεων, των δύο σχολείων που συστεγάζονται, η γνωριμία μεταξύ τους. Γι' αυτό κάναμε τις δράσεις ανά δύο τμήματα, ώστε οι μαθητές του ενός τμήματος να μπορούν να γνωριστούν με τους μαθητές του άλλου τμήματος περισσότερο και όλο αυτό να γίνει μέσω της θεατρικής
δράσεις με ωραίο τρόπο, με ασκήσεις μίμησης, με παντομήμα, σε ζευγάρια, με τη φαντασία να καλπάζει. Ξέρετε, τα παιδιά είναι και πάρα πολύ, έχουν μπόλικη φαντασία, διπλάσια και τριπλάσια από έναν ενήλικα, και αυτό βγήκε προς τα έξω. Είδαμε πάρα πολύ ενθουσιασμό από τα παιδιά, είδαμε ωραίες απαντήσεις, ωραίες αντιδράσεις, και αυτό μας δίνει κάθε μέρα που κάνουμε τη δουλειά μας στα σχολεία, το λειτουργήμά μας, μας δίνει την αφορμή να συνεχίζουμε και τη δύναμη να κάνουμε διπλάσια και τριπλάσια πράγματα στα σχολεία μας. Μάλιστα. Θέλω λίγο να προχωρήσουμε σε μία προτροπή, να προτρέψουμε, είμαι σίγουρος ότι συμφωνείτε, τους γονείς προκειμένου να προχωρήσουν σε ενέργειες για να μπουν τα παιδιά τους σε αυτόν τον ξεχωριστό κόσμο του θεάτρου. Πόσο εύκολο είναι, πόσο δύσκολο, ποιες οι δυσκολίες, ποια τα εμπόδια? Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας γονιός, και σας το λέω από προσωπική εμπειρία, γιατί είμαι από τους τυχερούς ανθρώπους που κατάλαβα από πολύ μικρή το επάγγελμα που θέλω να ακολουθήσω. Ναι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας γονιός είναι να πάρει το παιδί του από το χέρι και να βρει μια κατάλληλη παράσταση για την ηλικία του και να το πάει σε αυτό το μαγικό χώρο του θεάτρου και να δει θέατρο. Θέατρο με το θη κεφαλαίο, να δει μια μαγική παράσταση με κοστούμια, με φώτα, με τη φαντασία να υπάρχει διάχυτη σε όλη την αίθουσα, από την πλατεία μέχρι το χώρο το σκηνικό. Μόλις το κάνει αυτό θα καταλάβει και πόσο έχει επηρεάσει το παιδί του το θέατρο. Έπειτα, αν βλέπει ότι το παιδί έχει άμεση ανάγκη, πέρα από τις ώρες που κάνουν στο σχολείο, δυστυχώς είναι λίγες οι ώρες, μπορεί να πάρει το παιδί, και υπάρχουν αρκετοί χώροι εκτός σχολείου που γίνονται θεατρικές δράσεις, θεατρικό παιχνίδι και άλλα πράγματα που έχουν σχέση με το θέατρο ανάλογα στην ηλικία. Ευτυχώς είμαστε σε καλό δρόμο. Έγιναν και πριν 2 έτη οι πρώτοι διορισμοί. Υπάρχουν σε αρκετά σχολεία μόνιμοι συνάδελφοι μετά από πολλά χρόνια αναπλήρωσης. Όμως θα ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε, ναι, ότι πρέπει να επανέλθει το μάθημα στην 5η και στην 6η τάξη, που έχει αφαιρεθεί τα τελευταία χρόνια, γιατί οι 5ες και οι 6ες είναι ένα βήμα πριν το γυμνάσιο, είναι μια πολύ πολύ ευαίσθητη ηλικία, και αν μη τι άλλο έχει άμεση ανάγκη για το μάθημα της θεατρικής αγωγής. Τους στήχησε πάρα πολύ, και αν βάλουμε και την όλη συναισθηματική κατάσταση που είχαν τα παιδιά τα τελευταία διετία με την καραντίνα, με τις μικρές τάξεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Βέβαια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρειάζεται άμεσα το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει στο να βάλει τη θεατρική αγωγή και να υπάρχει μια ωραία συνέχεια σε όλο το δημοτικό. Και φυσικά και στο γυμνάσιο, αλλά ας ξεκινήσουμε από το δημοτικό. Να τελειώνουν τα παιδιά μέχρι την 6η. Να κάνουν ωραίες παραστάσεις στο τέλος της χρονιάς. Η επαφή των παιδιών με τη θεατρική αγωγή, η επαφή των παιδιών με μια θεατρική παράσταση, θα πω εγώ, θα πρέπει κάποια στιγμή να λειτουργήσει και ως ένα αντίβαρο απέναντι στην σύγχρονη εποχή των social media, των λαθασμένων προτύπων της τηλεόρασης, να γνωρίσουν πραγματικά την ουσία του θεάτρου. Να γίνει πράξη αυτό το οποίο έχουν στο μυαλό τους, στα εσώψυχά τους, αλλά ίσως βγαίνει με ένα διαφορετικό τρόπο, βλέποντας πρότυπα τα οποία, κατά γενική ομολογία, το έχουμε συζητήσει και με την Εύη, είναι σε μια λάθος κατεύθυνση. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε στα παιδιά, στις οθόνες μπροστά, στα κινητά, στον αυτοματισμό, το θέατρο είναι ακριβώς το αντίθετο. Και επειδή έχει αφαιρεθεί από τις μεγάλες τάξεις, τα παιδιά, το βλέπω και στα διαλύματα που συναντώ, μεγάλα παιδιά, ότι κοιτάνε πράγματα που κάνουμε και απορούν. Δεν έχουν ιδέα το πώς λειτουργούμε στα πλαίσια ενός μαθήματος. Κυρία Ρουσίδου, είναι πολύ σημαντικό να μπει. Θα έχουμε την ευκαιρία. Να ευχαριστήσω ξανά τις διευθυντριές μου για την υποστήριξη, καθώς και τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Μανουλή Μπελαδάκη, για όλη την υποστήριξη σε αυτή τη δράση και στη συνέχεια των δράσεών μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.